Χαιρόμαστε και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τα πανεπιστήμια μας λαμβάνουν τιμητικές διακρίσεις, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα και θα πάμε αμέσως τώρα εκεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή καθηγητή υπεύθυνο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον Κωνσταντίνο Φούσκα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στην εκπομπή σας. Αυτό λέγαμε και πριν. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν τα πανεπιστήμια μας λαμβάνουν διακρίσεις, όταν αυτές οι διακρίσεις έχουν να κάνουν με τεχνολογίες. Η ψηφιακή πρόοδος της χώρας, για την οποία συζητάμε τόσο πολύ, γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε προς αυτό. Σίγουρα δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθειά μας, αλλά νομίζω μέρα με τη μέρα καταφέρουμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Στα πλαίσια αυτά έχουμε ξεκινήσει και εμείς τη συνεργασία με τη Huawei εδώ και 2 χρόνια και λειτουργούμε το Huawei ICT Academy στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και σε όποιον άλλο ενδιαφερόμενο φυσικά υπάρχει, αν δεν έχει κάποιο πανεπιστήμιο με το οποίο μπορεί να συμμετέχει, και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να μάθουν όλα τα επίκαιρα τεχνολογικά θέματα, τεχνητή νοημοσύνη, βάσεις δεδομένων, οποιοδήποτε κομμάτι τους ενδιαφέρει, μέσα από ένα αριθμό τον οποίο θα επιλέξουν εκείνοι, βλέποντας το υλικό που υπάρχει online στην πλατφόρμα του ICT Academy και έχοντας και τη δυνατότητα να πάρουν κάποια πιστοποίηση, η οποία είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί για την αγορά, γιατί αμέσως σε όλους τους partner της Huawei δίνει πρόσβαση, ουσιαστικά αυξάνει πολύ τις πιθανότητες πρόκληψης και δίνει μια πολύ καλή γραμμή στο βιογραφικό όποιοι το ολοκληρώσει. Τώρα αυτή τη φορά η βράβευση είχε να κάνει με τι ακριβώς? Γιατί αποσπάσατε μια τιμητική διάκριση, Outstanding ICT Academy of the Year 2023 δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως 2 χρονιές συμμετέχουμε και τις 2 χρονιές έχουμε αποσπάσει αυτή τη διάκριση. Είμαστε μια πολύ ενεργή κοινότητα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και φυσικά το οφείλουμε στους φοιτητές μας, οι οποίοι αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και η συμμετοχή τους σε αυτές τις δράσεις μας δίνει δυνατότητα να βραβευτούμε. Μαζί με αυτό είχαμε την ευκαιρία οι ομάδες της Πανεπιστημίου Μακεδονίας να συμμετέχουν στον τελικό της Huawei ICT Academy σε κομμάτια που αφορούν τόσο τεχνικά όσο και καινοτομίας. Είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουν ομάδες στο κομμάτι που αφορά το cloud, το computing και στο innovation track. Και η ομάδα του innovation track κατάφερε να διακριθεί, να είναι δεύτερη στην Ευρώπη. Και οι 3 ομάδες πέρασαν, η αλήθεια είναι, από τον ελληνικό στον ευρωπαϊκό τελικό. Αλλά η ομάδα του innovation κατάφερε, της καινοτομίας δηλαδή, κατάφερε να είναι δεύτερη στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να προκριθεί και στους ευρωπαϊκούς τελικούς, να προευτεί δηλαδή, αλλά και να προκριθεί στους παγκόσμιους τελικούς που θα γίνουν στο Μάιο την Κίνα. Είναι πρώτη φορά νομίζω που ελληνικό πανεπιστήμιο καταφέρνει να φτάσει και σε διάκριση στον ευρωπαϊκό τελικό, αλλά και να συμμετέχει και στον διεθνή τελικό. Τώρα μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για τεχνολογία. Καταλαβαίνουμε ότι τέτοιου είδους διοργανώσεις είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, έτσι, για δικτύωση, έτσι, για τα παιδιά. Σίγουρα νομίζω ότι τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται την ευκαιρία του να δουν πράγματα πέρα από το οικοσύστημα της Ελλάδας, να μιλήσουν με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, να γνωρίσουν φοιτητές που αντίστοιχα δουλεύουν σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και διεθνώς. Πρέπει να τονίσω ότι στο διαγωνισμό αυτό λαμβάνουν χώρα, συμμετείχαν φέτος πάνω από 190.000 άτομα, οπότε καταλαβαίνετε ότι και η διάκριση είναι σημαντική, αλλά και οι ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από αυτό είναι πολύ σημαντικές. Και φυσικά αυτοί που έχουν σχετικό ενδιαφέρον και το αξιοποιήσουν, νομίζω ότι μπορούν να δουν πολλά παραπάνω πράγματα να συμβαίνουν και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και στις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους εν γέννη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια στο έργο σας, να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια στους φοιτητές μας κατά κύριο λόγο. Και χαίρομαι να είμαστε εκεί να τους βοηθάμε σε οτιδήποτε μπορούμε να τους υποστηρίξουμε. Να είστε καλά. Και εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας. Ο κύριος Φούσκας είναι και υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Huawei ICT Academy στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και παρέλαβε το σχετικό βραβείο.
Λοιπόν, καινοτομία, ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές, ψηφιακή πρόοδος, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα της χώρας γίνεται πραγματικότητα. Λοιπόν, και τα πανεπιστήμια μας διακρίνονται, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γίνεται και το πρώτο που θα συμμετέχει στο παγκόσμιο τελικό, όπως ακούσατε προηγουμένως, εκεί στον Μάιο. Και θα είμαστε εδώ πρώτα Θεός για να το αναφέρουμε και πάλι, να έχουμε τα ευχάριστα και τα καλά αποτελέσματα. Πάμε να συνεχίσουμε μια μικρή ανάσα και να περάσουμε στην επικαιρότητα.